Ναπολέον Μαραβέγιας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας, αντιπρίτανης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Ευρώπη φαίνεται ότι είναι ο αδύναμος κρίκος στην παγκόσμια οικονομική κρίση που εξέλιξεται, η οποία είναι και πολυεπίπεδη, είναι και ασύμμετρη και έχει και, και πολλές αιτίες. Τι γίνεται ακριβώς? Βλέπουμε Γερμανία σε ύφεση. Ο Νότος γενικά να πηγαίνει κάπως καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι είναι καλά. Τι βλέπουμε σε Ευρώπη? Κοιτάξτε, η απόφαση, μάλλον να ξεκινήσουμε από αλλού. Το γεγονός ότι μετά το τέλος του κορονοϊού ήρθε η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό εξακόδησε τις τιμές και της ενέργειας και των άλλων βασικών πρώτων υλών. Διέριξε διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως ξέρουμε πολύ καλά, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να ξεφύγει εντελώς, πράγμα το οποίο είχαμε να δούμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό οδήγησε τις κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου σχεδόν και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης να ανεβάσουν τα επιτόκια. Όμως, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν ανεβάζουμε τα επιτόκια, η οικονομική δραστηριότητα υφίσταται τις συνέπειες, δηλαδή συνέπειες ύφεσης στασιμότητας κλπ. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι η Γερμανία, η οποία εφοδιαζόταν φθηνό και άφθονο φυσικό αέριο από την Ρωσία, έπαψε να το κάνει και θέλησε να απεξαρτηθεί. Σε μεγάλο βαθμό απεξαρτήθηκε, όχι σε πλήρως φυσικά, αλλά αυτό στήχησε πάρα πολύ στη βιομηχανία της από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι η στασιμότητα που παρατηρήθηκε στην Κίνα, σχετική στασιμότητα θα λέγει κανένας, δηλαδή οι ρυθμοί που ήταν 6, 7, 8% τώρα έχουν πέσει το 3, 4, 5%. Αυτό τι έκανε να περιορίσει τις εισαγωγές της από τη Γερμανία η Κίνα, με αποτέλεσμα βεβαίως η γερμανική βιομηχανία να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό η Γερμανία που είναι η ατομηχανή της Ευρώπης, όπως ξέρετε, έχει προβλήματα. Η υπόλοιπη Ευρώπη έχει αυτή. Η Γερμανία ως αγορές, τι αναλλακτικές έχει? Η ευρωπαϊκή αγορά έχει καθίσει, έτσι. Τη στέγνωσε η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια με τα ελλείμματα που δημιούργησε. Η Κίνα μειώνεται. Τι αναλλακτικές έχει? Κοιτάξτε, εκείνο που σώζει την κατάσταση κατά κάποιο τρόπο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρά το γεγονός ότι μία και αυτές τα επιτόκια τα αύξησαν πάρα πολύ, συνεχίζουν να έχουν μια αξιοζήλευτη οικονομική ανάπτυξη, τη τάξη του 3%, σε αντίθεση με την Ευρώπη που δεν ξεπερνάει το 0,5%, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μέσος όρος. Περιθώρια έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε διάφορες άλλες χώρες της Αμερικής και βεβαίως έχει και στη Νότια Ευρώπη, διότι η Νότια Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπατε, πάει πολύ καλύτερα. Και πάει πολύ καλύτερα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υποφελείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πάρα πολύ και η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αυτό, πρέπει να το πούμε. Και η ρυθμή ανάπτυξης που έχει τη τάξη του 2-2,5% είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πιστώνεται προφανώς και στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η Γερμανία δεν έχει και πάρα πολλά μεγάλα περιθώρια και καθώς υφίσταται τις συνέπειες αυτών που είπα προηγουμένως, να ακολουθούν και άλλες χώρες όπως η Γαλλία. Επίσης και οι άλλες χώρες, οι βορειότερες χώρες. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχει πολλά περιθώρια η Ευρώπη. Η παραγωγικότητά της ασθμένη, έτσι που είναι το βασικό κινητήριος μοχλός, είναι οι επενδύσεις, οι οποίες φέρνουν παραγωγικότητα. Αφού είδατε ότι ακόμα και στη χώρα μας είχαμε μία μείωση των επενδύσεων αυτή τη χρονιά. Μείωση, όχι καθαρή μείωση. Δεν είχαμε την αύξηση που περιμέναμε. Μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 2022 εννοώ. Και συνεπώς όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό φαίνεται να έχει μεγάλα ζητήματα, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να τα δούμε και εν ώψη των ευρωεκλογών νομίζω πως η συζήτηση πρέπει να ανοίξει εντελώς και να μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα πνοή σε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο παραμένει βεβαίως το πιο ζηλευτό, θα λέγει, από πλευράς δημοκρατίας, από πλευράς κοινωνικής πολιτικής, το πιο ζηλευτό σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, αυτό εδώ υπάρχει μια αλλαγή, υπάρχει μια μεταβολή. Φαίνεται ότι η Ευρώπη είχε ένα κατακαιρματισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαία οικονομική οντότητα, έτσι όπως λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα κλπ. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, σε περιόδους κρίσης έχει μια δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Τώρα υπάρχει ένα τρίτο, ότι η Ευρώπη μπαίνει και σε, κατά κάποιον τρόπο, τώρα το λέω έτσι για την ευκολία,
οικονομία πολέμου, με την έννοια ότι αναζωογονεί την αμυντική της βιομηχανία, μπαίνει μπρος η παραγωγή πυρομαχικών κλπ. Έχουν μια νέα διάσταση οικονομικής δραστηριότητας, η οποία δεν υπήρχε παλιότερα. Αυτό που λέτε εκτιμάται από πολλούς παρατηρητές, ότι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ακόμα και ένα ταμείο για την αναζωογόνηση της πολεμικής βιομηχανίας της Ευρώπης, αυτό είναι, θα μπορούσε κανένας να πει ότι είναι θετικό. Ναι. Διότι δημιουργεί απασχόληση, δημιουργεί ανάπτυξη κλπ. Φαίνεται πάντως ότι το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να χρειάζεται η Ευρώπη να αναπτύξει τη βιομηχανία της, δεν είναι αυτό καθεαυτό κακό, γιατί ναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Όχι, για θετικό το λέω, ότι εδώ υπάρχει κάτι, εδώ μπορεί μια θετική συνεισφορά να γίνει από εκεί που δεν το περίμενε, όπως ερωτώ. Ακριβώς. Και αυτή, το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη στις ΗΠΑ με την εκλογή Τραμπ, ο οποίος προφανώς θα περιορίσει τις παροχές κατά κάποιο τρόπο προς την Ευρώπη και την ομπρέλα, την αμερικανική ομπρέλα του ΝΑΤΟ, πρέπει η Ευρώπη κάποια στιγμή να καταλάβει ότι πρέπει να αποκτήσει μια στρατηγική αυτονομία ή αυτοδυναμία, όπως να το πούμε. Όχι βεβαίως εναντίον του ΝΑΤΟ, αλλά εν πάση περιπτώσει παράλληλη με το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσει και να, όχι μόνο να αναπτύξει την οικονομία της, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να έχει ένα λόγο στα διεθνή πράγματα. Διότι ξέρετε ότι η άμυνα και η στρατιωτική ισχύση είναι πολύ βασικά ζητήματα για να ασκηθεί μια, πώς να το πω έτσι, αξιοσημείωτη εξωτερική πολιτική. Ναι, πιστεύω πάντως ότι τώρα επειδή έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως η κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη, γι' αυτό και εγώ πιστεύω πως και εν ώψη των ευρωεκλογών η συζήτηση θα έχει ήδη ξεκινήσει για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, για την τεχνολογία, για την καινοτομία, η οποία βεβαίως είναι... Υπολείπεται εκεί η Ευρώπη σε σχέση με Αμερικανούς και Ασιάτες. Ακριβώς. Σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ξαναδούμε από την αρχή και βεβαίως και η χώρα μας πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση, έτσι έχει ξεκινήσει να συμμετέχει, και προφανώς και το κόμμα, το πιο ευρωπαϊκό κόμμα που έχει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πρωτοπορήσει σε αυτή τη συζήτηση, και ήδη νομίζω πως έχει ξεκινήσει παρά τις μεγάλες δυσκολίες που βλέπουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Η Ευρώπη πάντως έχει βάλει πολλά αυτόν τον γκολ στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης που έγινε άγαρμα άτσα, αλλά και σε μη ρεαλιστική βάση. Στο θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου εκεί μειώνει η βία το αγροτικό εισόδημα προς όφελος, υποτίθεται, μιας πράσινης μετάβασης, η οποία είναι και αυτή έολη, μαλφαγιώτα. Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, το να προσπαθεί η Ευρώπη να γίνει πιο πράσινη, η κοινή αγροτική πολιτική ιδίως, να πρασινίσει, δηλαδή να περιοριστεί η χρήση των λιπασμάτων, των φαρμάκων και όλα αυτά, η αγρανάπαυση, αυτό είναι θετικό αυτό καθεαυτό, αλλά πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην περιοριστούν πάρα πολύ τα εισοδήματα των αγροτών. Ήδη ήταν πάρα πολύ κακή συγκυρία για τους αγρότες αυτή η χρονιά. Πρώτα απ' όλα μειωθήκαν τα εισοδήματα, το ξέρουμε από τη Στατιστική Υπηρεσία, βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης είχαμε μια αύξηση των όλων των εισροών των αγροτών, λιπάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές κλπ. Και βεβαίως έχουμε και την αύξηση του κόστου ζωής, όπου και αυτοί την αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τις εισαγωγές, με πρώτη την Ουκρανία για να βοηθηθεί η Ουκρανία, εισαγωγές προϊόντων τα οποία δεν έχουν υποστεί φυσικά κανένα έλεγχο και εισάγονται και ανταγωνίζονται πολύ πιο φθηνά και ανταγωνίζονται βεβαίως τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα κλίμα, ακόμα και προχθές ήταν οι αγρότες της Βρυξέλλες και διαμαρτύρονταν για αυτές τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά ζητήματα, και αν μεταφέρουμε το όλη τη συζήτηση στην οικονομική και λίγο προς τα πολιτικά, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι, αν θα το πω απλά, βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς και των εθνικιστικών κινημάτων, τα οποία τι θέλουν να διαλυθεί η Ευρώπη. Ναι, αλλά την Ευρώπη στη σημερινή κατάσταση και στα σημερινά προβλήματα δεν την έφερε ούτε η ακροδεξιά ούτε τα εθνικιστικά κινήματα. Έτσι. Όχι, άρα, λάθη, δηλαδή, αυτό, υπάρχει επίκληση μιας πίεσης από τα δεξιά, αλλά τη σημερινή κατάσταση δεν την έχουν διαμορφώσει αυτοί. Όχι, βεβαίως. Τη διαμόρφωσαν οι αποφάσεις, οι οποίες δεν ήταν ορθές. Ορισμένες αποφάσεις, ιδίως
στο ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εγώ, τουλάχιστον από όσο ξέρω, και εγώ ήμουν ένα μικρό διάστημα υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, η διαβούλευση που γινόταν με τα εργατικά συνδικάτα στις Βρυξέλλες ήταν συνεχής και αδιάλειπτη. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν να περάσουν διάφορα μέτρα πρασινίσματος χωρίς να έχουν την σύμφωνη γνώμη ή τουλάχιστον την ανοχή των αγροτών. Διότι αν την είχαν, δεν θα είχαμε αυτές τις εξεγέρσεις όλων των αγροτών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα ξαναδεί κανένας. Να δούμε πώς δηλαδή μπόρεσαν και κατέληξαν σε αποφάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χωρών μελών χωρίς να έχουν τη διαβούλευση που χρειαζόταν με τις εργατικά με τους συνεταιρισμούς και τα αγροτικά σωματεία κλπ. Αυτά είναι άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα ξαναδεί κανένας. Ενώψη ευρωεκλογών, εντάξει, ευκαιρία είναι, γιατί η Ευρώπη γενικά, η Ευρώπη από κάποια φάση και μετά εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει και εσωτερικός κατακαιρματισμός με ευθύνη αυτών οι οποίοι υποτίθεται ότι από το μεταναστευτικό έτσι, μέχρι την εξωτερική πολιτική και από την άμυνα μέχρι την εγκληματικότητα, την ασφάλεια και διάφορες περίεργες ατζέντες τύπου WOC κλπ. Δημιούργησε θέματα τα οποία δεν τις φταίει κανείς, μόλις τα δημιούργησε. Έχει παράδοση στο να βάζει αυτόν τον κόλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καλαρίτη, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επειδή οι αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σημασία που αποκτά το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρόκειται να εκλεγεί είναι τεράστια, διότι δεν λαμβάνεται καμία απόφαση χωρίς να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό, ξέρετε ότι όσο περισσότερο ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αυτή η ομάδα δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου, τόσο καλύτερο, διότι φαίνεται ότι και οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές πήγαν ιδιαίτερα όσον αφορά τα αγροτικά ζητήματα στο πρασίνισμα της ΚΑΠ. Με έναν τρόπο πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο θα λέει κανένα έτσι. Ιδεολειπτικό, ναι. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν και οι αγρότες και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι το φιλελεύθερο λαϊκό ευρωπαϊκό κόμμα νομίζω πως αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει πολύ περισσότερο. Αν βεβαίως ενισχυθεί στην επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό αφορά εδώ στην Ελλάδα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που συμμετέχει σε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια. Για να δούμε τι θα βγάλουν οι ευρωκάλπες. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το όνομά σας. Δεν θα πω τίποτα γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι αποφάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση γύρω από εσάς. Αλλά ας το περιμένουμε. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε, αγαπητέ μου. Θα δούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναπολέον Μαραβέγια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.